Η κατάσταση σήμερα σε ό,τι αφορά τη λειτουργικότητα του υφιστάμενου Δημαρχείου, όπως για παράδειγμα η αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι πολύ δύσκολη. Παρακαλούμε να ενημερωθεί το Σώμα σε ποια φάση βρίσκεται η ανακατασκευή του νέου Δημαρχείου, όπως επίσης και τι προϋπολογισμό είχε, τι επιπλέον χρήματα απαιτούνται και πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί. Υπενθυμίζουμε ότι η ημερομηνία σημαντική παράδοση του έργου έχει παρέλθει προμηνών. Το μόνο που έχω να πω είναι η κατάσταση πια εδώ στην αίθουσα. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι δεν είναι όχι απλά η ανοιχτή, έχει ξεφύγει από κάθε όριο. Δηλαδή, στο περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο, δύο συνάδελφοι καθόντουσαν εκ περιπροπής και παίζουν τις μουσικές χαρέκλες. Δηλαδή, κάποιος σηκωνόταν, κάποιος καθόταν ή κάποιος κάθονταν από πίσω. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν είναι συνήθειες αυτές. Να σας πω ότι το έργο έχει διακοπεί προσωρινά από τις 10-12 του 2010. Έχει επιστοποιηθεί οικονομικό αντικείμενο ύψους 157.219 ευρώ. Έχει πληρωθεί ο πρώτος λογαριασμός, ο οποίος είναι μικρού ύψους βέβαια. Ο προϋπολογισμός του όλου έργου ήταν 470.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον τελευταίο ΑΠΕ, το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 464.000 ευρώ, να μην διαβάζω τα ψηλά. Και αυτό το λέω για να δηλώσω πως δεν απαιτούνται επιπλέον χρήματα. Η ολοκλήρωσή του δεν μπορεί δυστυχώς να προβλεφθεί αν δεν αποκατασταθεί η ιστορή κατανομών της ΑΤΑ από το Υπουργείο Εσωτερικών που έχει διακοπεί από τις 20 Ιουλίου του 2010 χωρίς μάλιστα καμιά γραπτή ενημέρωσή μας. Και για μας σαν Δημοτική Αρχή προτεραιότητα αποτελεί η κατά το δυνατόν συντομότερη αποπεράτωση αυτού του έργου και θα έλεγα μάλιστα για δύο πολύ έτσι σημαντικούς λόγους. Πέραν αυτών που είπατε για την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, η επισκευή του κτηρίου στο οποίο βρισκόμαστε θα έλεγα πως είναι επιτακτική. Το κτίριο χρήζει άμεσης αποκατάστασης καθώς έχει υποστεί πάρα πολλές βλάβες και βέβαια καθημερινά δουλεύουν και δεκάδες υπάλληλοι, αλλά και εκατοντάδες είναι οι συνδημότες μας που το επισκέπτονται. Επίσης, εξασφαλίστηκε, όπως γνωρίζετε, διότι το περάσαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο σαν έργο, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση της αποκατάστασης του παρόντος κτηρίου από το πρόγραμμα ΟΣΑΑ της περιφέρειας του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του ΕΣΠΑ. Άρα οι υπηρεσίες που φιλοξενεί πρέπει άμεσα να μεταφερθούν στο καινούργιο Δημαρχείο. Γι' αυτό άλλωστε και στο τεχνικό πρόγραμμα που θα προτείνουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο προβλέπουμε το σύνολο της ένταξης του οικονομικού αντικειμένου του έργου ώστε μετά την προσωρινή διακοπή των εργασιών να το έχουμε και στον φετινό προϋπολογισμό και όταν με το καλό πάρουμε χρήματα από την κεντρική διοίκηση να πληρώσουμε τις εργασίες που έχουν πιστοποιηθεί, να γίνει άρση της προσωρινής διακοπής και ο εργολάβος να προχωρήσει τις εργασίες. Εδώ τώρα, χωρίς να το πάρουμε έτσι, για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, καλό θα είναι να ρωτήσουμε και τους αρμοδίους υπουργούς εσωτερικών και οικονομικών, μεν ένας, όπως γνωρίζετε, χειρίζεται την πάρα πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας και γι' αυτό υπάρχει δυσπραγία όσον αφορά την εκταμείευση των χρημάτων. Ο δε υπουργός εσωτερικών είναι αυτός που κατήγεν αρμόδιος της τοπικής αυτοδιοίκησης πιέζει πιστεύω προς κάθε κατεύθυνση ώστε οι χώροι στην τοπική αυτοδιοίκηση να είναι και αυτοί που πρέπει και να
έρχονται έγκαιρα. Και εδώ βέβαια θέλουμε την δική σας παράσταση.